Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Δεύτερη αγωνιστική κυπέλου. Ο αρχηγός των Τζουβαλιών παίρνει όλα τα μπιοστέλ. Αυτός είναι ο χορηγός, ο μεγάλος χορηγός της οργάνωσης. Χορήφερο. Ναι. Ναι. Πάμε, πάμε. Καλό παιχνίδι και στις δύο ομάδες. Όμορφο θέαμα να έχουμε και στις δύο πλευρές. Το καλύτερο θα κερδίσει χωρίς ορμανισμούς. Μπασκετάκι ΤΑΠ. Όλα έτοιμα, το παιχνίδι ξεκίνησε. Τι έκανε ο Θοδωρής. Μπράβο Θοδωρή. Τα καταφέρες. Το που ξεκίνησαμε. Πρώτη επίθεση για τα Τσουβάλια, δεύτερη αγωνιστική, μπασκετάκι ΚΑΠ. Τον αφορά την μπάλα από τον Σωτηρόπουλο. Καλατζή, θα πάρει την εσωτερική, θα πατήσει καλά, δεν θα τελειώσει. Η άμυνα βγήκε εδώ από τους παίκτες του Γιώργου Γρηγορόπουλου. Λεφογιάννης Σουφαγκάκης. Όλα είναι ασοχή. Το φάλτο που θα κερδίσει το νούμερο 17 των Τσουβαλιών, ο Σωτηρόπουλος, η επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Παπαντώνης. Και το Γιάννης πιέζει, Σωτηρόπουλος. Πάταγε, για δύο είναι. Καλατζή στο επιθετικό. Αλλά και δεν θα έρθει. Για να την προσφορεί, θα τρέξει στο επίπεδο. Πάρα λίγο το λάθος. Και τώρα θα έρθει το καλάθι. Μεγάλη πάσα για τον Παπαντώνη. Βουτήλος στο ψωμί του Κλεφτογιάννη. Τριών πόντων το πρώτο. Όχι. Δίκο σκορ. Ούτε από τον Καλύβα. Θα στοχίσει και αυτός. Λάνι, Κλεφτογιάννης. Παπαντώνης. Παπαντώνης για τρεις. Πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι, το πρώτο της αναμέτρησης. Ανοίγει το σκορ. Και κάνει το 3-0. Ο Λάνι θα το πετύχει το καλάθι. Ο Γογορής είναι παιχταράς. Το έχετε από άλλο άθλημα, αλλά και εδώ μια χαρά τα καταφέρνει. Το μοναδικό του μελανό σημείο ότι κάνει τη συγκέντρωσή του. Τα σειρά. Και το καλάθι ο Πάολο Ταχύρα. Πάμε. Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πάολο. Το βάδισμα για την Λοβέλα. Έχουμε το φάου.
λοιπόν. Ο Παπαντώνης παίρνει το παιχνίδι στην αγώνα της Ερόμπια. Λάνι, ο Θεοδωρής θα κερδίσει το φάουλ. Νέες ελεύθερες βολές. Στην δεύτερη με προστατευτική μάσκα, σαν αυτή που θα βάλει ο ΕΣΕ σε λίγα βράδια στη Σερβία. Σωτηρόπουλος, ψάχνει την μπάσα. Θα τη βρει στο πρόσωπο του Καλατζή. Νομίζω έχουμε βήματα, η φαουλ, φαουλ χαμηλά. Κάτε ποδαράκια μου, τελειώνει τη φάση και κάνει το 5-9. Εκμεταλλευόμενος, θα το πω για ακόμη μια φορά, τα πλούσια αθλητικά προσόντα τα οποία διαθέτει. 4. Μπάλα και πάλι για τα τσουβάλια. Σωτηρόπουλος. Ο Μαντώνης. Καλατζής, Καλατζή. Τώρα ό,τι και να πω εγώ για αυτή την ενέργεια, για αυτή την προσπάθεια, είναι λίγο. Ακόμα και η πλούσια ελληνική γλώσσα φαντάζει μικρή για να την περιγράψει. Πόσο μπάσκετ, πόσο κιλά μπάσκετ είχε αυτή η προσπάθεια του Καλατζή. Έχει το σου τριών πόντων. Παρακολουθούμε πολύ ωραίο παιχνίδι, 7-12 από τον Πάολο. Η Λοβέλα, η οποία παρουσιάζεται με πλούσιο ρόστερ φέτος. Παπαντώνης. Σου τριών ποντών. Ω, η απάντηση για την 10-12. Θα πάει ακόμη μια φορά μέσα. Δεν θα πάει και το καλάθι. Χάλιβας. Σχετικές διαβουλεύσεις μεταξύ παιχτών, διαιτητών. Αυτά τα γνωστά. Πάμε καλά! Είναι μαγείρα από όλο! Καλά και τον Καλύβα. Έχουμε το φάου. Τσουβάλια έχουν μειώσει στον πόντο. Παόλο, στις προσπάθειες.
Θα μοιράσει την μπάλα στα δεξιά του στο νέο μεταγραφικό απόκτημα. Αλλά δεν θα έρθει. Ευκαιρία τώρα για τους γηπεδούχους να προσπεράσουν. Σιδηρόπουλος θα πάρει το φάουλ. Φάουλ το οποίο το κάνει ο Μικονιάτης. Κοδωρής και Πάολο θα περάσουν εκτός στη θέση τους. Ο Βλάχος και ο Μαριόλης. Και αυτά τα δύο παιδιά ανήκουν στα νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Έξοδος η πρώτη. Έξοδος και στη δεύτερη. 13-12. Χρυσοστάδης. Νικονιάτης. Σε άμυνα ζώνη στα τσουβάλια. Χρυσοστάδης που στο πουθενά. Παπαντώνης. Την μπάλα που πάρα πολύ ωραία πράγματα βλέπουμε στις τελευταίες δύο επιθέσεις. Κάποιον βλέπουν στην αδύνατη πλευρά που δεν βλέπω εγώ. Έκανε βήματα. Στο πρώτο σύνδεμα. Εμείς δεν πάμε ποτέ κοντά στις διαιτητικές αποφάσεις. Το ξέρει αυτό ο κύριος Κυριακίδης. Σωτηρόπουλος. Παπαντώνης. Τον Καλατζή. Το φάουλ χρεώνεται στον Βλάχο. Έχουμε αλλαγές. Καμπαδέα στο παρκέ. Βγαίνει ο Καλύβας. Εξίσου μεγάλο κορμί και αυτός. Βαρύ σχήμα για τα τσουβάλια, έτσι κι αλλιώς. Αυτό έχει τα θετικά του και τα αρνητικά του. Αυτό καλούνται να εκμεταλλευτούν οι φιλοξενούμενοι. Να ανοίξουν το γήπεδο, να τρέξουν. Θα σωθήσει. Θα σωθάρεις. Για τρεις αστοχός. Σωτηρόπουλος. Κυριακίδης. Παπαδέας τον Καλατζή. Ο Βλάχος έχει βάλει τα χέρια του, τελευταίος που ακουμπάει είναι ο παίκτης των τσουβαλιών. Το 13-12 παραμένει, έχει κολλήσει το σκορ. Τελευταίες επιθέσεις. Νικονιάτης. Χρυσοστάτης on fire. Και 13-15 πήρε το όπλο του. Έτσι από τη γραμμή των 6-75 και το πουμπούλησε. Να διορθώσω ο Σπάθης. Άρη μου, χίλια συγγνώμη. Εντάξει, έβαλα και το χρυσό, γιατί με αυτά που κάνει, ταιριάζει. Μαριόλης, Σπάθης. Κονιάτης. Κακή εκτέλεση. Παντώνης με το Σπάθη. Με βήματα νομίζω, έτσι ακριβώς. Η άμυνα είναι καθαρή. Προσπάθησε μετά το εύστοχο σούτ των πόντων. Θα βγάλει και την άμυνα. Μικονιάτης. Προσπάθησε. Πάσα του πέρασε από την τρύπα της Βελόνας. 37 δευτερόλεπτα, πάμε σε παιχνίδι δύο κατοχών και βλέπουμε.
Σιδηρόπουλος. Νικονιάδης σου δίνει το σούτ, ενολογής με τη συμπεριφορά του την αμυντική. Πάνε κατά την στον Καλατζή και πολύ καλά κάνουν. Παπαντώνης, Κυριακίδη, Σίδερο, 10. Σπάτης, θα αποφύγει τον Καλατζή. Νικονιάτης θα το πάρει το τρίποντο, όχι. Δεν είναι κακή σκέψη. Δεν είναι κακή σκέψη. Λοιπόν, 15 όλα. Στην απόλυτη ισορροπία των παιχνίδιων. Πάμε στη διακοπή μας. Παπαντώνης στον Κυριακίδη απέναντι το Μαριολής και πάλι στον Παπαντώνη στον Διόπουλος. Γυρίζουν με υπομονή, ψάχνουν να βρούνε την καλύτερη δυνατή λύση. Στους δύο πόντων. Το καλάθι δεν θα έρθει. Κυριαρχούν στις ευθέρες. Έχουμε βήματα. Έχουμε βήματα ή φάουλ. Φάουλ, φάουλ. Από τον Σάβρο, αν έκανε λάθος. Νομίζω Καλούδης έχει περάσει. Να το επιβεβαιώσω. Ναι. Έτσι ακριβώς. Σωτηρόπουλος. Στον Κυριακίδη. Πάρει την προσπάθεια, έχουμε βήματα. Λες ο Γιάννης. Και αυτός ανήκει στην παλιά φρουρά της ομάδας, όπως και ο Σπάτης, ο Καλούδης, ο Γρηγορόπουλος που θέλει great coach απόψε. Καλούδης. Ο Γιάννης, άστοχος, μαζέτα Σωτηρόπουλος. Και από εκεί στα χέρια του Παπαδέα. Συνεργασία ψηλών. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να τον έχουν κουράσει τον Καλατζή. Άπαντες. Βγαίνουν διαφορετικοί, ανατακτά χρονικά διαστήματα. Υπάρχει κόσμος στην φαρέτρα του Γρηγορόπουλου απόψε και θα υπάρχει την φετινή χρονιά. Καλό δύση. Πήγανε να πιάσουν στον ύπνο τα τσουβάλια. Σαμίνα ζώνης πάντα η υπερδοχή. Σπάθης θα πετύχει το δεύτερο του τρίποντο και αν συνεχίσει έτσι. Τελικά το λάθος στην αρχή όπου τον αποκάλεσα Χρήστο Σπάθη θα ταιριάζει κάτι και θα είναι το nickname του όταν θα τα βάζει. Χρήστο Σπάθης. Γλώσσα λανθάνουσα την αλήθεια λέει. Παπαντώνης. Για τρεις. Ω, το μπουμπούνισε. Ο γκάρ των Σοφαλιών ισοφαρίζει και πάλι 18 όλα. Δέρμπι το παιχνίδι.
Ο Γιάννης. Καλούτης. Αριόλης. Θα περάσει πάρα πολύ ωραία στον Βλάχο, ο οποίος δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να τελειώσει τη φάση και να κάνει το 18-20. Είναι ολοφάνερο ότι η Λοβέλα έχει ανέβει επίπεδο. Οι μεταγραφές που έχουν έρθει θα τους βοηθήσουν πάρα πάρα πολύ φέτος. Να δούμε μέχρι πού μπορούν να φτάσουν. Από την άλλη ο Κυριακίδης έθεσε στο στόχο τη τετράδα. Είδομε. Και ο Γιάννης. Καλούδης. Το τρίτο. Όχι. Μπάλα στα χέρια του Μαριόλη, Βλάχος. Ελληνική ποινή. Σε ποιον? Έλα, είναι αστή. Στον Παπαδέα. 5:39. Έστωκα στην πρώτη και μοναδική βολή που είναι στη διάθεσή του. 18-21. Κυριακίδης. Ο Τυρόπουλος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι με τρόπο εξαιρετικό. Μαριόλης. Καντώνης. Το Eurostep. Πάρει το φάουλ. Χαμηλά. Στο άλλο την μπάλα. Μαλακές. Ο Σπάτης θα περάσει στον μπάγκο. Την έκανε τη δουλίτσα του και μάλιστα πολύ καλά. Σιφακάκης. Ρίχνεσκι. Καλατζής. Το φάλο το Μαριόλι. Θα έχει δικαίωμα για δύο. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να τον μαρκάρεις, ειδικά τον Καλατζή. Φοβερή μεγάλη εμπειρία. Ξέρει να χρησιμοποιεί το κορμί του. Για σε αυτά τα τετραγωνικά μέτρα που είναι το σπίτι του. Από εκεί βγάζει το ψωμί του, όσο ακόμη να παίζει μπάσκετ. Ένα όλα. Καλούδης. Καλούδης για τρεις. Κυριακίδης. Σταύρος αυτό εκεί. Για να δούμε το σφαγάκι τώρα. Μαριόλης. Πολύ κακές αποστάσεις τώρα από τους παίκτες της Λοβέλα. Μαριόλης. Ο σφαγάκις είναι μόνος του. Θα το πάρει το τρίποντο. Το μπουμπούνισε το κοπέλι. 21-24. Αρχίζουν και βρίσκουν λύσεις έξω τη γραμμή των 6.75. Είναι μεγαλύτερη συνέπεια. Πολύ καλή άμυνα του Καλούδη στο όμο παρέα. Φοβερό κοουτσάρισμα, κόουτς Γρηγορόπουλου. Φοβερό. Φοβερό. Καλατζής.
Θα περάσει, goal foul, εκπληκτική ενέργεια. Είπαμε, εκεί είναι το σπίτι του. Την ξέρει πάρα πολύ καλά τη συγκεκριμένη περιοχή του γηπέδου. Είναι τελεστερική, πέρασε κάτω το καλάθι, τα κάνει όλα μα όλα σωστά, 23-24. Έχουν ευκαιρία να ισοφαρίσουν. Άστοχος. Αλλά μη διέκανε. Ούτε και ο ίδιος ξέρει, Σωτηρόπουλος. 25-24. Τα τσουβάλια σκοράρα στο transition. Κόντρα σε αυτό που πρεσβεύουν, που είναι το πιο αργό μπάσκετ. Σε παιχνίδι, Παόλο για 3. Δεν του το κάνει το φαντέρι. Ο Ματέας Κυριακίδης θα το σκοράρε. Μαριόλης. Ο Θοδωρής θα το... Δεν θα το βάλει τελικά. Σωτηρόπουλος αμάτησε την τρίπλα, τον βοηθάει ο Καλατζής, συνέχεια στο παιχνίδι. Κυριακίδης. Σωτηρόπουλος. Και πάλι Σωτηρόπουλος. Με μπάλα χαμηλά στον Καλατζή. Καλατζής θα γίνει πιο μαγιά ακόμη μια φορά την δυνατότητα να προσπαθήσει να σκοράρει από την γραμμή των αλεύθερων που μέχρι στιγμής δεν τα έχει πάει και τόσο καλά. Έξω το συγκρότη, 26-24, το συν 2. Έξω το σπίτι στη δεύτερη. Δείχνει και τον μπάγκο, τον Αιγιό. Καλατζής Junior στο μπάγκο. Καλό παιδί, Παναθηναϊκός όμως. Παναθηναϊκός. Παπαντέα, συγγνώμη. Ο Λάνι Πανέ παλεύει για το rebound, θα το φύγει για τα τσουβάλια. Μια αλλαγή και πάλι μέσα ο Σταυρός σε θέση του Καλατζή. Σωτηρόπουλος. Εκπληκτική ενέργεια από το playmaker των τσουβαλιών. 29-24 και χωρίς να το καταλάβει κανείς στο γήπεδο, τα τσουβάλια βρίσκονται στο συν 5. Σιβακάκης. Μεθογιάννης. Στην για 2. Να βρούμε στόχο. Μισανθόπουλος ήτανε. Και αυτός με ο μέλος. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Ο Βλάχος από τα δικά του χέρια η μπάλα πέρασε εκτός. Σουτ για 3 από τον Παπαδέα. Θα στο αφήσει. Λάνι. Επαλλαγή κατεύθυνσης. Θα πάρει το φάουλ στα 39.5. Γυρωθεί αντιαθλητικό. Αντιαθλητικό γυρωθεί.
εγώ. Εστοχώ στη δεύτερη, 29-25. Νέες αλλαγές. Χρυσανθόπουλος στο μπάγκο. Σπάθη στη θέση του για αυτά τα τελευταία 39,5 δευτερόλεπτα. Λευθογιάννης. Σπάθης. Το ριμπάδο από ποιον, νομίζω τα χέρια του Βλάχου, η μπάλα θα περάσει εκτός. 29-8. Καφομίνου και λίγα δευτερόλεπτα, 5,8 για την ακρίβεια, σε περίπτωση που εξαντλήσουν την επίθεση του στα κεφάλια. Ο Καλύβας θα πάρει το σουτ, άστοχος. Βακάκης στα 13, πού πάει. Και δεν φτάνει τώρα στην μπάλα, δεν γύρισε και ποτέ. Στο Σωτηρόπουλος θα στοχίσει, θα προλάβει το Καλύβας, θα προλάβει. Τέλος. 29-25. Είναι δυνατόν. Τέλος ημιχρόνου. Λοιπόν, ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου. Το καλάθι για τη Λοβέλα είναι γεγονός. 29-28, νέο τρίποντο. Paolo. Πάλι στον Πάολο. Στην όσο θα πάει μόνος του, νομίζω. Εντάξει, οκ. Τι θα δίνουμε, γιατί όχι. Απλά ο Σπάτης ήταν μόνος στη γωνία. Αυτό το συμπρότη. Η τάπα του αγώνα με εξτριμής. Στον λίγο που λεφτό έχει περάσει λίγο στον πάγκο, έχει γυρίσει το πόδι να θα καταλάβει καλά. Μάλλον στο τελικείο. Το σκορ είναι 29-28.
Λάνι, θα πάει μέχρι μέσα ο Θοδωρής. Θα πετύχει το καλάθι και θα βάλει μπροστά τη Λοβέλα 29-30. Σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού είναι συναγωνιστός, όπως και σε αυτό που μόλις είδατε, στο να βγαίνει μπροστά και να κλεβεί. Πολύ όμορφη πάσα! 29-32, τώρα παίζουν όμορφο μπάσκετ. Μπράβο τους. Πάμε σε time out. Επιστρέψαμε. Παπαδρέας θα το κλείσει. Θα φάω στον Παπαδρέα. Γωνιάδης. Πάμε όλο έτσι. Ζαχόπουλος, Λάνι, ο Σπάτης για τρεις, όχι. Μαζεύει ο Καλύβας. Και τώρα στο Σωτηρόπουλος, ο οποίος είναι μια χαρά. Νόλου πάσα, λίγο πιο βαθιά από όσο έπρεπε. Παόλο, θα πάρει το φα. Τιπλή τριπλά. Από τον σέντερ της Λοβέλα. Το φάρος από τον Σαθόπουλο. Αντωνί, Αντωνί, πάμε. Λάνι, θα κοπεί καθαρά το Γαλατζή. Έχουμε φάουλ. Σωτηρόπουλος, θα περάσει χαμηλά στον Παπαδέα, θα προσποιηθεί με ταμπλό! Κόμβαλε! 20-31-32. Και θα έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή. Παλό, αστοχός, ο Σωτηρόπουλος μάζεψε. Καλύβας, θα σταματήσει έξω από τη γραμμή των 6.75, θα στοχίσει. Σπάθης. Γκονιάδης. Λάνι. Goal foul. Και ανεβάζει την απόδοσή του. 31-34 και το ποτάμι αυτό. Αυτό έχει αντίκτυπο και στη συνολική εικόνα της ομάδας. Πάρε άλλο ένα λεπτό και τις καλαγίες. Αλλά
πάμε σε ένα. Α, έχουμε αλλαγές. Σωτηρόπουλος. Το βγάλει την μπάλα στον Καλύβα. Εκείνος προσποιείται. Παπαδέας, Παπαντώνης για τρεις. Άστοχος. Βάλε στα χέρια του Μαγιόλη. Σωτηρόπουλος θα κλέψει. Πώς απέφυγε το Θοδωρή τώρα. Ο Παπαντώνης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 33-34. Τα τσουβάλια εξακολουθούν να ακολουθούν τον ρυθμό που έχουν βάλει στο παρκέ με απόλυτη επιτυχία η Λοβέλα. Παρόλο το ότι είναι 7, παρόλο τα βαριά κορμιά, να δούμε αν θα το κάνουμε το τέλος. Έχουν την ευκαιρία πάντως να το διαχειριστούν. Έχουμε αλλαγές, Σωτηρόπουλος στον πάγκο, Κυριακίδης στη θέση του. Παπαντώνης. Δεξιά, δεξιά. Έχουμε χρήματα. Από τον Καλάτζη. Έχει δώσει πολλές μάχες, πάρα πολλές. Έχει αναλάβει ένα σημαντικό κομμάτι του επιθετικού φορτίου της ομάδας. Αλούζεις για τρεις. Καλή μας Κυριακίδης. Παπαντώνης θα πάρει το τρίποντο. Θα στοχίσει πιο ψηλά. Ποιος, ο Καλή μας ανανεώνει τον χρόνο επίδεσης. Για τα τσουβάλια. Κυριακίδης θα πάρει το τρίποντο. Πυροβολή, άστοχος και αυτός. Μαζεύει ο Σπάθης. Έχουμε μπει στα τελευταία 3 λεπτά. 2.49. Βλάχος. Ναι. 33-36. Η Λοβέλα εξακολουθεί να έχει το προβάδισμα. Αλλαγής. Κυριακίδης είναι μόνος του. Δεν θα το εκμεταλλευτεί. Μπάλα στα χέρια του Παπαδέα. Θα δώσει στον Καλατζή. Προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στον εαυτό του. Καλύβας για τρεις. Ούτε τώρα. Πολύ ωραία συνεργασία. Κρίμα που δεν μπήκε σε πρώτο χρόνο. Θα μπει σε δεύτερο όμως. 33-38. Η διαφορά στους 5. Πάμε σε time out. 2 και 5 για το τέλος του 10 λεπτού. Λοιπόν, για πάμε για τα τελευταία 2 και 5. Σωτηρόπουλος. Τον Καλατζή θα πάρει το φάουλ από τον Βλάχο. Καλατζής ξέρει πάρα πολύ καλά τι θα κάνει εκεί. Αυτές οι κινήσεις έχουν και λίγο βρώμικο μπασκετικό ξύλο βγαλμένο από τις ακαδημίες των ομάδων που τηρείται ο καθένας. Δεν γίνεται και διαφορετικά, παιδιά, έτσι είναι το μπάσκετ. Στη στιγμή που πας εκεί να τον παίξεις σκληρά και να κολλήσεις κορμί, και ο άλλος άμα έχει την εμπειρία θα στο κάνει. Πάντα στα αθλητικά πλαίσια, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εξοχώς. 34-38. Σπάθης, Βαγκάλης, Μαριόλης. Μπάλα στο Σπάθη. Άστοχος.
θα πάρουν κάτι από αυτή την επίθεση. Οι μαύροι. Το λίγο που λες αυτό αρχίσει. Παναφορά την μπάλα, Κυριακίδης. Τον Παπαδέα για τρεις εκείνος. Το βάλε 37-38 στον πόντο. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Άρχισε εκτός ο Θεοδωρής, ο Σιβακάκης, συγγνώμη. Πού βάζει τις μόνες σε λίγο τώρα. Να τον κλειδίσει λίγο. Παπαντώνης. Στο Λιρόπουλος θα προσφυγεί πάρα πολύ όμορφα, θα πάρει το φάουλ. Θα πάει στις βολές. Θα πάει στις βολές για να βάλει μπροστά τα τσουβάλια. Τα οποία είναι πίσω στο σχεδόν σε όλο το δεκάλεπτο. Κυνηγούν και πάρε να κάνουν και πάλι το ίδιο. Να κλείσουν την περίοδο σε θέση οδηγού. Εύστοχος την πρώτη. Δείγμα το πόσο εμπειρείς και πόσο έχουν στο mentality τους και στο πνεύμα σαν ομάδα το refuse to lose. Θα δούμε αν θα το πάνε μέχρι τέλους, αν θα αντέξουν τον ρυθμό που έχουν βάλει οι φιλοξενούμενοι από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Όντας πιο νέοι, πιο πολλοί. Σπάθης. Καλούδης για τρεις. Όχι. Κρατάνε την μπάλα και από ό,τι φαίνεται θα το κλείσουν το δεκάλεπτο και πάλι μπροστά. Σωτηρόπουλος. Θα πάρει το τρίποντο. Θα στοχίσει. Τέλος, αυτό ήτανε. 39-38, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Τελευταίο δεκάλεπτο. Για να μάθουμε τον τελικό νικητή της δεύτερης αγωνιστικής στο Μπασκετάκι Καπ. Κυριακίδης. Τι πάσα δεν έχει πάρει Σταύρου. 3-1 και διασμός. Το καλάθι από τον Πάολο. 39-40. Καλατζής. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Μιλάει η εμπειρία του. Τον ταΐζουν. Και αυτός με τη σειρά του τους βγάζει ως προπρόσωπους. Πάολο για τρεις. Νομίζω βιάστηκε το ψηλός. Ανεξάρτητα με το αν έπρεπε ή όχι να πάρει τρίποντο, αν το έχει, εννοώ σε ποσοστό, ήταν στα πρώτα δευτερόλεπτα της επίθεσης. Παπαντώνης για τρεις, άστοχος και αυτός. Παολό. Σιβακάκης είναι μόνος του. Το rebound από τον Παπαδέα. Πάμε, πάμε. Μπάλα χαμηλά, καλά και φάουλ, αν έμπαινε θα μέτραγε. Καλατζής θα πάει στην γραμμή των ελεύθερων βολών. Άστερα στην πρώτη. Σπακάκης για τρεις. Παόλο παλεύει για το επιθετικό. Τίποτα λέει ο Ρεφ.
τέταρτες μονομαχίες και στις δύο πλευρές του Μπαριέ. Ποιο σοβεύουμε προς το τέλος, Καλατζής για τρεις. Λίγο ήθελε. Γιάννης, Καλούδης, ο Πάολο του το δίνουνε, παίζουν με το μυαλό του τώρα. Θα στοχίσει. Καλή άμυνα του λένε τον Πάγκο. Πνευματική. Παπαντώνης. Την μπάλα χαμηλά. Από τα χέρια του Πάολο θα περάσει εκτός. Ο Λάνι ετοιμάζεται να περάσει στο παρκέ στη θέση του Καλούδη. 5 δευτερόλεπτα στην διάθεση των τσουβαλιών. Για να δούμε. Ένα σκριν χρειάζονται. Θα την πάρει ο Καλατζής. Θα πάει μέχρι μέσα. Όπω ένα σπεκάρα. 44-40. Λευκογιάννης. Σφακάκης. Μαριόλης. Η προσποίηση θα δώσει στο Θοδωρή. Θα τελειώσει ο κοινός. 44-42. Νομίζω ότι το μισό και βάλε καλάθι ανήκει στον κύριο με το νούμερο 25. Θα ακούσει όνομα Μαριόλης. Μετά την εξαιρετική του προσπάθεια διάβασε την αντίπαλη άμυνα. Έβγαλε το Θοδωρή μόνο του. Περχόταν από τα αριστερά. Έκοψε, την υποδέχτηκε, την άφησε και μείωσε στους δύο. Ο Παπαδίας απαντάει σχεδόν αμέσως. 46-42. Καθώς οδεύουμε προς την τελική ευθεία. Παολό. Λανί. Μεσογιάννης. Σιπακάκης. Μεσογιάννης. Ωραίες συνεργασίες. Μαριόλη και Λάνι, αυτή τη φορά οι ρόλοι άλλαξαν, το καλάθι δεν ήρθε. Σωτηρόπουλος θα πάρει κεντρικό διάδρομο και για να πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι θα πάρει το φάουλ, εν τέλει. Σπάθει στο παρκέ, εσύ θέσεις του Σφακάκη. Άσορα στην πρώτη, βολή. Βολή ο Φοχλής ο Τσιανίτη πριν πολλά χρόνια στο Άκαρα. Βολή ο Φοχλής ο Τσιανίτη. Απ' την κούραση όμως εδώ. Ο Γιάννης. Γιάννη. Μπάλα σε ποιον, στα χέρια του Παπαντώνη. Δυσκολεύονται να σκοράρουν τις Λοβέλα απέναντι στη ζώνη των Τζουβαλιών. Παπαδέας. Σε ποιον. Παπαδέας πίστεψε ότι ο Σταύρος έγινε από τον κούμπο, δεν εξηγείται αλλιώς. Εντάξει, ήταν υποψία το ψήματος. Έχει την τάση να κόψει ο Σταύρος, αλλά ήταν λίγο πιο σε slow motion. Η μπάλα για Λοβέλα, μάλιστα. Ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους να μειώσουν. Ο Πάολο είναι μόνος, θα πάρει νέο τρίποντο. Ούτε τώρα. Επιθετικό ριμπάου και φάουλ στο Μαριόλη από τον Κυριακίδη. Άσουρα στην πρώτη. Άσουρα στην δεύτερη. 46-43. Μπαίνουμε στα τελευταία, μόλις μπήκαμε στα τελευταία 5 λεπτά του παιχνιδιού. Σωτηρόπουλος.
Πολύ εξαιρετική άμυνα. Πάσα δε σπουδέ. Μαριόλης είναι εξαιρετικός ο θέατρο δεκαλεπτό και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα και στην άμυνα και στη δημιουργία. Παπαδέας. Παπαντώνης. Παπαδέας για τρεις. Πω 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 ένας Παπαδέας. 49-43. Το αφιερώνει στον ιό που κάθεται στον πάγκο. Οικογενειακή υπόθεση. Σε αυτόν το αφιέρωσε. Σε σύνεξη 4-12. Η απάντηση δεν θα έρθει. Ο Θοδωρής το ψηλό από όλους. Δεν θα βάλει το καλάθι. Ναι, θετικό. Ή το Πάολο. Το φάουλ του Πάολο στο όρσο του Ιρόπουλο. Το τρίτο ομαδικό. Ένα γηπεδούχη. Παπαδέας στον Καλατζή. Με όση δύναμη του έχει απομείνει. 51-43. Η εμπειρία φαίνεται να κερδίζει. Για να δούμε. 3-40. Πάση. Λάνι. Πάση ο Παπαδέας. Πέφτει στο παρκέ. Όταν βλέπεις τέτοια πράγματα από ανθρώπους που έχουν αποχαιρετήσει τα καλά τους χρόνια, καταλαβαίνεις ότι έχει μπει και η λέξη εγωισμός στη μέση. Αν το βάλει αυτό, λίγο έλειψε. Γιάννη Μαριόλης και στο Γιάννης για δύο. Πάολο το φόλο, θα φτωχίσει. Ο Θοδωρής έχει βρεθεί στο μπαρκέ. Λοιπόν, τελευταία 2:50. Καλατζής, Κυριακίδης. Μέχρι μέσα το σπίτι το καλάθι 51-45. Σωτηρόπουλος πάει μέχρι μέσα. Παντώνης. Καλάτζης θα πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ. Παραδάπτεται.
3. Και θα το πάρει τελικά, θα κερδίσει το φάουλ. Δεν θα πάει, δεν θα πάει. Έδωσε πάνω στο σούτ. Μπάλα στο σιδερό. Αλλάζει στο Παπαντώνη. Ένα από τον Παόλο. Μέσα. Καλάτζη θα πετύχει το καλάθι από ό,τι φαίνεται, θα τελειώσει το παιχνίδι. Λοιπόν, το 54-47 θα είναι το τελικό σκορ. Δεύτερη νίκη για τα Τσουβάλια στο Μπασκετάκι Cup. Επαναλαμβάνω, Τσουβάλια, Λεβέλα, 54-47. Γεια χαρά σε όλους.